Σε κάποια φάρμακα θα τελειώσουν. Αυτό ένα φάρμακο θέλω να πάρω και λέω, αν δεν έχει. Θεσσαλονίκη. Ένταση προκλήθηκε στην οδό Τσιμισκή όταν κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας των φαρμακοποιών διαδηλωτές εντόπισαν ανοιχτό ένα φαρμακείο που δεν ήταν στη λίστα των φαρμακείων ασφαλείας. Στη Θεσσαλονίκη, όπως μας λένε οι ασθενείς, αναγκάζονται να περιπλανηθούν μία και δύο ώρες προκειμένου να βρουν φαρμακείο που να έχει τα φάρμακά τους. Συνήθως πρόκειται για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Δεν έχει. Είναι επιπληκτική η αγωγή που πρέπει να την πάρουμε και δεν υπάρχει. Το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης φέρνει και αλλαγές στις τουριστικές μεταφορές από μισθωμένα επιβατικά γιοταχή, προκαλώντας αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες ταξί. Και αυτό που θα συμβεί τώρα, αν συμβεί το καλοκαίρι, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα είναι άλλο ένα πλήγμα. Καταστροφή για το ταξί. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, θα επιτρέπεται να μεταφέρουν τουρίστες και μισθωμένα γιοταχή κάτω των 1.500 κυβικών. Ενώ ο χρόνος μίσθωσης πέφτει στις 6 ώρες από τις 12 ώρες σήμερα, κάνοντας πιο εύκολη και φθηνή τη χρήση των ενοικιαζόμενων γιοταχή στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα του γάλακτος, γιατί έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ αλλά και παρασκήνιο. Πρώτα όμως πάμε στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής και στην δημοσιοποίηση φωτογραφία.